Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 λάσπη. Καλησπέρα, Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλησπέρα από Λάσπη. 5η, 7 με 8. Πάντα ένας εκλεκτός καλεσμένος. Σήμερα τον καλεσμένο μας, ή μάλλον την καλεσμένη μας, την βλέπετε. Δεν θα δώσω ακόμα το όνομά της όμως. Θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι πολιτικά τη χαρακτηρίζει. Έναν ύμνο θα έλεγα, όχι ένα τραγούδι ακριβώς. Το οποίο μου ζήτησε, και επειδή δεν θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή χαλώντας χατήρια, αλλά θα το θυμάμαι ως χατήρι, θα ακούσουμε λοιπόν το συγκεκριμένο ύμνο και μετά θα παρουσιάσω τη σημερινή μας καλεσμένη. Κάτι παιδιά με μια σημαία τρέξαν να πουν παντού τα νέα. Βγάλανε άσο από το μανίκι, όσο βαρδάρις φέρνει νίκη. Τρία παιδιά από την Ελευσίνα την παρατήσαν τη ρουτίνα. Φέραν στο Σύνταγμα φυρμάνι, χαμό στην Κρήτη και στη Μάνη. Ξύπνα για να στολίσουμε το σπίτι μας το πατρικό. Ξύπνα να τραγουδήσουμε για το ξαστέρο μας τον ουρανό. Τρέψε για να γιορτάσουμε στους δρόμους που άνοιξαν για μας. Τρέψε για να φωνάξουμε για σου Αλεξάνδρη Ελλάς. Ξεκίνησαν από τον Περέα, φτάσανε ως την Καλυθέα. Νομίζω φτάνει λοιπόν ο πολιτικός ύμνος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αν δεν καταλάβατε, ήταν ο ύμνος των ανεξάρτητων Ελλήνων και η σημερινή μας καλεσμένη είναι μια ανεξάρτητη Ελληνίδα, είναι η κυρία Μέρη Ζουμπούλογλου. Καλώς την. Καλησπερίζω και εγώ και σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, που με κάλεσες να μιλήσουμε και για τους ανεξάρτητους Έλληνες, και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, μας έκανες τη χάρη να ακουστεί ο ύμνος της Ελλάδας. Πρώτα και έπειτα ο δικός μας. Όπως σου είπα και σε κλειστά μικρόφωνα, είναι ένα ευχάριστο τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι ο κόσμος το ακούει ευχάριστα, και αν πάρει και το μήνυμα, το πήρε, αλλά είναι ένα όμορφο τραγούδι. Χρειάζεται αισιοδοξία έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μέρη, Δημήτρης, έτσι, μιλάμε ανετότατα. Τι ήθελα να πω. Εσύ είσαι τώρα φρέσκια εδώ, έτσι. Είσαι πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Μέλνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της συντονιστικής. Λοιπόν, θέλω να με διορθώνεις κιόλας, γιατί τις πολιτικές ορολογίες δεν τις έχω ακριβώς. Είμαστε απλοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι. Απλώς προχωρήσαμε στις άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες που χρειαζόταν έπειτα από την ίδρυση και το ιδρυτικό μας συνέδριο.
του κινηματός μας. Επομένως, ο καθένας έχει ένα ρόλο. Έτυχε να με ψηφίσει ο κόσμος. Δεν έτυχε να σε ψηφίσει κανένας. Δεν ψηφίζουν τυχαία οι άνθρωποι. Μπορεί να μετανιώσουν για κάποιον που ψήφισαν, αλλά δεν ψηφίζουν τυχαία. Όλοι κρίνονται στο τέλος. Εγώ φυσικά πιστεύω ότι όλοι κρίνονται στο τέλος, επομένως δεν μπορώ να έχω κάποια έπαρση. Όχι, το μόνο που αναγνωρίζω είναι η έπαρση της ελληνικής σημαίας. Τίποτα. Καμία έπαρση, αλλά φαντάζομαι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες προσδοκίες από σένα, έχεις κάποιο ρόλο. Βεβαίως. Κρατάω λοιπόν ότι στη Νέα Σμύρνη έχουμε συντονιστική επιτροπή και οι ανεξάρτητοι Έλληνες πλέον έχουν στέγη. Βεβαίως. Όχι ακόμα. Και παρουσία. Καλά, έχουν υπάρξει, έχουν οντότητα. Και πρόκειται να έχουμε σύντομα τη στέγη. Mm-hmm. Ωστόσο, ποτέ δεν ήμασταν άστεγοι. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε κοντά στα κεντρικά γραφεία. Και αρχίσαμε όμως από τις συγκεντρώσεις στα σπίτια του καθενός. Και έτσι γιγαντωνόμαστε. Οπότε έχετε ψυχική στέγη. Φυσικά, πάντα. Πολύ ωραία. Καλή δουλειά, καλό έργο. Έχοντας παρακολουθήσει, διότι παρακολουθώ πάρα πολύ τα κοινά της Νέας Σμύρνης, έχοντας παρακολουθήσει τους ανεξάρτητους Έλληνες από την ημέρα που πρακτικά ιδρύθηκε το κίνημα και πώς το κίνημα απλώθηκε στη Νέα Σμύρνη και πώς ήταν οι πρώτοι, δεν θα πω πολιτευόμενοι, θα πω οι πρώτοι πολίτες που ενστερνίστηκαν τις απόψεις του κινήματος, το οποίο δεν θέλω να προσωποποιήσω στον Πάνο τον Καμένο, γιατί ένα κίνημα έχει αρχές και αξίες. Δεν είναι ο αρχηγός του. Είδα λοιπόν ότι στην Νέα Σμύρνη δραστηριοποιήθηκαν αρκετοί άνθρωποι. Mm-hmm. Με τους εγωισμούς τους, με τις συμπαθίες τους. Όλοι όμως θέλανε να βοηθήσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες να πάρουν μια οντότητα. Νομίζω πρέπει να πέρασε περίπου 1,5 χρόνος για να έχετε πλέον ύπαρξη. Ναι, εμείς γεννηθήκαμε λοιπόν στη γωνία της Λεωφόρου Συγκρού και Χαροκόπου όταν από στο Ηλία του Καμένου λοιπόν το κτίριο, τον οποίο τυχαίνει και γνωρίζω κιόλας. Στο κτίριο, όταν τυχαία κι εγώ πήγα να ακούσω το λόγο του Πάνου Καμένου και εκεί με κέρδισε, γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι ένας πολιτικός. Από τη στιγμή που με ενέπνευσε και πήρα το μήνυμα, διότι μίλησε ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή μιλώντας ότι είναι κατά της νέας τάξης πραγμάτων, ότι είναι τελείως αντιμνημονιακός, εντελώς αντιμνημονιακός, και για μένα ήταν ο προτεργάτης του αντιμνημονιακού πλέον κινήματος που λέγονται Ανεξάρτητοι Έλληνες, με στόχο την εθνική ενότητα. Εκεί με κέρδισε. Εγώ πιστεύω ότι γεννηθήκαμε λοιπόν από εκεί, απλωθήκαμε μετά. Στη συνέχεια γίναμε πολύ, πολύ περισσότεροι. Μην μου πεις είμαστε πολύ, είμαστε ανεξάρτητοι, γιατί είναι. Το έχω ακούσει πάρα πολύ. Γίναμε σήμερα πολύ, γινόμαστε περισσότεροι. Αυτό, ναι. Και πετάμε και πιο ψηλά. Και πετάτε και πιο ψηλά. Γι' αυτό έχετε και τους γκλάδους σαν σύμβολο, το οποίο είναι πολύ, πολύ ελληνικό και πολύ καθαρό. Είναι ελληνικό. Σύμβολο. Συμβολίζει και τη στεριά και τη θάλασσα. Ο γκλάδος πατάει παντού. Τη στεριά και τη θάλασσα, βεβαίως. Άρα λοιπόν γεννήθηκε ένα κόμμα, άρχισε να στείνονται διαδικασίες. Ένα κίνημα και θα μείνει. Ένα κίνημα. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Έχεις πολιτευτεί στο παρελθόν? Ουδέποτε. Ουδέποτε. Άρα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε να ακούσει κάποιον, να δει τι λέει. Από περιέργεια. Και σου άρεσαν αυτά που είπε. Εντελώς με κέρδισε. Σε ενόχλησε το ότι ο Πάνος Καμένος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, γιατί να με ενοχλήσει. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει? Εσύ δεν προέρχεσαι από κάπου, παρθενογέννηση. Ναι, αλλά ψήφιζα κάτι. Άλλο τι ψήφιζες και άλλο αν πολιτεύτηκες. Δεν πολιτεύτηκα ποτέ μου. Παρθενογέννηση είσαι τώρα. Εγώ πριν λοιπόν δω τον Πάνο τον Καμένο, ήμουν τόσο απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί εδώ στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος, όπου έλεγα δεν με αντιπροσωπεύει κανένας, και έτσι ψυχρά πήγα να ακούσω και τον Πάνο τον Καμένο. Διότι πραγματικά μέχρι σήμερα είχε απαξιωθεί όλη η πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Με κέρδισε λοιπόν ο Πάνος ο Καμένος. Εγώ το προσωποποιώ τους ανεξάρτητους Έλληνες στο όνομα του Πάνου του Καμένου, γιατί αυτός είναι ο ιδρυτής, ο εμπνευστής. Εντάξει, είναι ο ηγέτης σας. Είναι ο ηγέτης μας, είναι αυτός που είχε την αρχική ιδέα και αυτός που έμεινε σταθερός αυτές τις αξίες και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Παραμένω λοιπόν με αυτόν τον ενθουσιασμό δίπλα, κοντά, σαν πολίτης, σαν μητέρα, σαν ένας άνθρωπος που έχω φτάσει και εγώ σε μια ηλικία που δεν με ενδιαφέρει πλέον τίποτα άλλο από το μέλλον της Ελλάδος και που δεν θα είχα καμία βλέψη σε κανένα άλλο πολιτικό μηχανισμό, θα ήμουνα εντελώς ουδέτερη. Πες μου λοιπόν κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαντάζομαι ότι πολιτική άποψη δεν απέκτησε όταν δημιούργησε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Υπουργός υπήρξε, βουλευτής πολλά χρόνια. Μια σοβαρή οντότητα πάντα. Ο Πάνος ο Καμένος λοιπόν
ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα σ' άρεσε. Πάντα μου άρεσε. Άρα, διότι λοιπόν, γιατί μου άρεσε. Πάντα σου άρεσε ο άνθρωπος. Να το τεκμηριώσω. Ναι, βεβαίως. Γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε διότι πάντα αντιδρούσε σε ό,τι στραβό έβλεπε, χωρίς να δίνει την εντύπωση ότι ανήκει σε ένα μαντρί. Ήτανε πάντα το μαύρο πρόβατο, με την έννοια ότι δεν πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα. Λειτουργούσε αντίθετα σαν το Σολωμό, αντίθετα στο ποτάμι, στο ρεύμα του. Υπουργοποιήθηκε όμως, δηλαδή. Και πήγε και πάρα πολύ καλά. Πήρε την υπουργική θέση, βεβαίως, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να άσπασε ιδιαίτερα την κομματική γραμμή, γιατί αλλιώς το κόμμα θα σε αμείβει με υπουργικό θόκο, όπως ξέρεις και εσύ. Άμα αξίζεις, κερδίζεις τη θέση. Okay. Και βρίσκεσαι. Είχε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα. Ναυτιλίας, έτσι. Καλά θυμάμαι ναυτιλίας. Ναι. Mm. Σαν υπουργός ναυτιλίας. Και μέχρι σήμερα σας πληροφορώ ότι επειδή εμείς κάνουμε οι δράσεις μας είναι πολλές και το καλοκαίρι συγκεκριμένα και στα λιμάνια μοιράζαμε φυλάδια κτλ. Όλοι όσοι ήταν του λιμενικού, δεν θέλω να πω ακριβώς σε ποιο λιμάνι γιατί τα γυρίζαμε όλα, όλοι λοιπόν μιλάγανε με τα καλύτερα λόγια. Έχετε συμπάθειες. Για τον Πάνο, τον Καμένο. Όχι, ότι είναι μια συμπαθής φυσιογνωμία και ότι έχει ένα αυστηρά αντιμνημονιακό λόγο, τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, ποτέ δεν αθέτησε. Ποτέ. Είναι ένα γεγονός. Και θα σας πω το εξής. Πολιτικά γεγονότα δεν μπορώ να αποκλείσω. Ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ήταν, είχε το θάρρος να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, αλλά να σπάει το τραπέζι και όχι το χέρι. Μάλιστα. Γεννήθηκαν λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, πήγε μια κυρία, άκουσε τον Πάνο τον Καμένο, της άρεσε η προσέγγιση του και ψηφίζει Πάνο Καμένο. Δεν ήταν και έτσι απλό να ξέρει. Γιατί παραπάνω δραστηριότητα στη Νέα Σμύρνη, Μέρη? Τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να πάρεις ένα τίτλο για το κόμμα? Ναι. Δεν ήθελα να πάρω κανένα τίτλο για το κόμμα. Δεν το λέω μειωτικά. Ο τίτλος είναι καλός να υπάρχει. Όχι, τι όχι, σε έκανε να. Δεν είμαι υπέρ αυτών. Τι μου έκανε? Το ότι ούτε αυτή τη στιγμή έχω συνειδητοποιήσει ακριβώς τι σημαίνει ότι έχεις ένα τίτλο, ότι είσαι, δηλαδή το ότι με καλείς σήμερα ενώ χθες δεν με ήξερες, ας πούμε, δεν παίζει κανένα ρόλο για μένα. Εγώ συνεχίζω έναν αγώνα μαζί με όλους τους άλλους, τους συνδημότες μας εδώ που είμαστε ανεξάρτητοι, γιατί με ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας μου, που την αγαπώ πάρα πολύ, και επειδή έχουμε ζήσει η οικογένειά μου περίπου 23 χρόνια στο εξωτερικό, ήρθαμε με πάρα πολύ θετική διάθεση και αγάπη για την πατρίδα. Στα χειρότερα της βέβαια. Αλλά... Στα χειρότερα πέσαμε. Έφερα τα παιδιά μου εδώ αφού σπουδάσανε και τα λοιπά και δεν μπορούν να βρουν δουλειά και τίποτα. Αγαπάω την Ελλάδα σαν να είμαι Έλληνη του εξωτερικού, ενώ είμαι Έλληνη. Όλα αυτά που μου περιγράφεις μπορεί να είναι απάντηση στην ερώτηση γιατί θα ψηφίσω ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ αναρωτιέμαι, αν εγώ είμαι ψηφοφόρος των ανεξάρτητων Ελλήνων γιατί και είναι... εσύ ψηφοφόρος και πρόεδρος της τοπικής. Ναι. Δεν έχουμε άλλες υποχρεώσεις απέναντι στο κόμμα. Γιατί τον πήρες αυτό το ρόλο, αυτό το βάρος? Τι σε έκανε να θέλεις να ασχοληθείς έστω και με την τοπική πολιτική, πέραν του τι θα ψηφίσεις πίσω από το παραμάνο? Ούτε καν το κατάλαβα. Αυτό το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι θέλω την απελευθέρωση της πατρίδας, θέλω να φύγουμε από τα μνημόνια. Συγγνώμη, ωραία μου τα λες. Αρμοδιότητες έχεις. Υποχρεώσεις έχεις, πρέπει φυσικά να είσαι εκεί, να κάνεις αυτό, να μιλήσεις εκεί. Άρα λοιπόν πήρες δουλειά. Όχι. Εθελοντικά, εντελώς, η προσφορά των ανεξαρτήτων Ελλήνων από την πρώτη στιγμή έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Εάν αισθάνεσαι εθελοντής να προσφέρεις για την πατρίδα σου, σε αυτή τη φάση θα πω όχι για τον Πάνο τον Καμένο, για την πατρίδα σου, έτσι, για να δώσεις ένα μέλλον στα παιδιά σου, για να μπορείς να τους εξασφαλίσεις όχι πλέον τη διαβίωση, αλλά την επιβίωση. Ναι, ισχύει. Ο μοναδικό είναι αγώνας. Χρέος μου λοιπόν μοναδικό ήταν να βρεθώ όπου πηγαίναμε μαζί. Όλοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπου πηγαίναμε. Έτυχε να είμαι στη Νέα Σμύρνη. Έτυχε να είμαι στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Έτυχε να κατέβω για να με ψηφίσουν. Έτυχε να βγω και πρόεδρος. Είναι πολλά έτυχε όμως. Ναι, εντάξει. Και επειδή ο ίδιος το είπε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα σου πω. Αυτό που μέτρησε για μένα και μέχρι σήμερα μετράει είναι ένας αγώνας. Ένας αγώνας για την απελευθέρωση της Ελλάδος από τα μνημόνια. Δεν αισθάνομαι καθόλου υπερήφανη Ελληνίδα, ενώ ήμουν όλα τα χρόνια έξω υπερήφανη. Δεν αισθάνομαι καθόλου υπερήφανη σήμερα που είμαστε υποδουλωμένοι και με ενδιαφέρει η απελευθέρωση της πατρίδας μου, το καλό όνομα της Ελλάδας, και όχι μόνο στο θέμα του πατριωτισμού και της εθνικής μας κυριαρχίας που χάνεται η γλώσσα μας, χάνονται πάρα πολλά πράγματα, χάθηκαν
και το ότι ξεπουλιέται η πατρίδα μου με πονάει. Θες να βοηθήσεις λοιπόν πρακτικά, για να το κλείσω αυτό, ναι, το κομμάτι. Τελώς... Θες να βοηθήσεις. Απλά πήρες και ένα ρόλο που είσαι ονομασμένη πρόεδρος και εκλεγμένη πρόεδρος της τοπικής συντονιστικής των ανεξάρτητων Ελλήνων Νέας Μήνης. Ενώ θα μπορούσες να είσαι, ας πούμε, όπως εγώ. Ένα μέλος. Ψηφίζω ανεξάρτητους Έλληνες. Όποτε κάνετε εκδήλωση, φέρνω και 10 βιβλία, φέρνω και 10 ρούχα. Ναι. Δίνω και ένα φυλαδιάκι και ναι, πάω σπίτι μου. Χωρίς να έχω τη λεζάντα, και δεν μειώνω με τη λέξη λεζάντα, χωρίς να έχω τον τίτλο. Άρα λοιπόν, τον τίτλο τον ήθελες. Δεν είναι κακό, δεν απλά. Να καταλάω. Θα μιλήσουμε ανοιχτά. Μ' αρέσει η συζήτηση που κάνουμε. Διότι θέλω να σου πω ότι δεν τιτλοποιείται ποτέ ο εθελοντισμός. Και δεν υπάρχει. Είσαι εθελοντής πρόεδρος, δηλαδή. Όχι, είσαι πρόεδρος. Είμαι αγωνίστρια. Και είμαι αγωνίστρια. Αλλά εγώ δεν είμαι πρόεδρος. Δεν είσαι πρόεδρος, γιατί δεν ήρθες κοντά μας να δράσεις, να σε γνωρίσει ο κόσμος. Και πάλι ένα θα βγαίνει όμως. Μεταξύ μας ένα θα βγαίνει. Ας έβγαινες. Αυτό σου λέω. Τι σου άρεσε στο να. Δεν κατευθύνω κάπου την ερώτηση. Αυτό να σε ρωτάω. Συμμετοχή στον αγώνα. Καθημερινό όμως. Ναι, ναι, έτσι. Καθημερινό αγώνα έξω στην κοινωνία, δράσεις, κινητοποιήσεις, συμμετοχές. Οπότε, βλέπω κάποια διάσταση. Όταν έχεις καθημερινή επικοινωνία λοιπόν με ανεξάρτητους Έλληνες όπως τη Νέα Σμύρνη, εδώ πέρα έχουμε καθημερινά, όταν κληθείς, όταν έρθει η στιγμή και κληθείς να κάνεις τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών, για μένα έκπληξη ήταν το ότι με ψήφισαν. Ειλικρινά, δεν κατάλαβα πώς βγήκα έτσι. Απλούστατα από τον αγώνα μου αναγνωρίστηκα. Mm. Πες μου, στην Συντονιστική Επιτροπή είστε 7. Ναι. Πες μου τα υπόλοιπα μέλη και τους τίτλους τους. Λοιπόν, είμαστε ο γραμματέας μας, που είναι και πρώην πρόεδρος Συντονιστικής, ο Γιώργος Μπουγιατάκης. Μπουγιατάκης, ναι. Έχουμε τα μία, τον Γρηγόρη τον Καμενάκη. Okay. Έχουμε τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία είναι ο Γιώργος Ονικάκης, είναι η Ντίνα η Μάρκου, η Ελένη Σκλαβενίτη. Πώς σου είπα, ξέχασα κάποιον. Εντάξει, ίσως είναι άλλος ένας. Άρα είναι πρόεδρος γραμματέας ταμείας και μέλη. Ναι, τα μέλη. Το προεδρείο και βγήκε θα... λοιπόν αυτό. Τι είδες στη Νέα Σμύρνη, τι βρήκες στη Νέα Σμύρνη, τι αποδοχή είδες στη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη πολιτικά, αφού φαντάζομαι θα αντιλαμβάνεσαι και λίγο την πολιτική ιστορία της Νέας Σμύρνης, έχει ένα συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό παρελθόν και ένα συγκεκριμένο δημοτικό παρελθόν. Ναι. Η Νέα Σμύρνη δύσκολα έβγαζε νέο δημοκράτη δήμαρχο. Mm-hmm. Κάποια φορά έβγαλε. Συνήθως στη Νέα Σμύρνη υπάρχει ένα μείγμα αριστερό, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΟ, ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν. Mm-hmm. Τι είδες λοιπόν εσύ κοινοβουλευτικά όταν βγήκες στην πόλη ως πρόεδρος? Αυτό που είδα, το είπες ήδη εσύ. Παρελθόν. Όλα αυτά είναι παρελθόν. Mm-hmm. Είμαστε κάτι καινούριο. Είμαστε το μέλλον γενικότερα. Που πρέπει να παίξει κυρίαρχη, που έχει κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, όχι μόνο της Νέας Μήνης, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι είναι παρελθόν. Εγώ πιστεύω, διότι δεν μπορώ να διαχωρίσω τη Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ. Είναι κουλουάχα που λέμε, όλα ένα εκεί έχουν γίνει. Πλέον υπάρχει μια μελλοντική διάθεση για σύμβλευση. Σύμβλευση ποιου? Των δύο κομμάτων. Μα ήδη είναι ένα. Ήδη έχει γίνει ένας γάμος. Αλλά δεν έγιναν εκλογές, κάτσε να δούμε. Μπορεί να μην κατέβουν ένα, μπορεί να είναι δύο. Κοινοβουλευτικά φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα. Σύμπλευση υπάρχει. Ένας γάμος έχει γίνει μεταξύ ενός ζεύγους περίεργου. Αραβώνα θα τον έλεγα εγώ ακόμα. Γάμος είναι όταν ένα από τα δύο ψηφοδέλτια εξαφανιστεί. Γάμος, ψηφίζουν μαζί τα πάντα. Πάσχοντας, δεν έχουμε διαφορά. Μια κοινή πολιτική. Υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δεν διαχωρίζει κανένας. Δεν διαχωρίζει κανένας τον εαυτό του από τον άλλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Ναι, γίνανε ένα. Επομένως μιλάμε για ένα κόμμα περίεργο πλέον, το οποίο έχει φέρει σε όλη αυτή την απαξίωση τον ελληνικό, το λαό της Ελλάδας, έτσι, όλους τους Έλληνες πολίτες. Εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, δεν εθελοτυφλούμε και θέλουμε να δώσουμε πίσω την αξιοπρέπεια της πατρίδας και του κάθε Έλληνα οικογενειάρχη. Άρα λοιπόν η Νέα Σμύρνη νομίζεις ότι είναι έτοιμη να λύσει τις απορίες της για σας? Γιατί ένα καινούργιο κόμμα νομίζω μόνο απορίες δημιουργεί. Ναι, και εκεί έχουμε χρέος εμείς. Έχουμε χρέος εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο, να βγει έξω ο πολιτικός μας λόγος. Mm-hmm. Ήδη γενιάζουμε και κάνουμε. Όχι ότι βγαίνουμε τώρα, η πλατεία μας ξέρει.
Πολύ το ξέρω συχνά ότι σας ξέρει, δηλαδή, γιατί σας έχω δει και εγώ αρκετές φορές. Εμφανιζόμαστε πάρα πολύ συχνά με διάφορες δράσεις, όμως είναι ο καιρός που πρέπει να αρχίσει να γίνεται γνωστός ο πολιτικός λόγος και ήδη κάνουμε πλέον κάνουμε μια μεγάλη ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9 Δεκεμβρίου, που είναι καλεσμένος όλος ο κόσμος ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητος, για να μιλήσουμε για το εργασιακό. Θέμα, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας από τους τρεις ομιλητές είναι ο κύριος Ρωμανιάς, οικονομολόγος νομικός, όπου θα αναπτύξει τα θέματα του εργασιακού και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Έκανες και event σήμερα γι' αυτό, έτσι. Κάνουμε, ευχαριστώ. Το είδα. Σου γράψα join, τυπικό ήταν. Για να έχουμε παρουσία, θέλω να μου στείλεις μια πρόσκληση στο mail. Ευχαριστώ και βέβαια. Θα το κουβεντιάσουμε όμως αυτό. Βεβαίως. Δεύτερος ομιλητής μας θα είναι ο κύριος Ζησιμάτος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και γραμματέας των εμπορικών θεμάτων των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και τρίτος, ο νομικός μας σύμβουλος, ο κύριος Αυδελίδης, διότι έχουμε ήδη την νομική μας, την υπηρεσία νομικής υποστήριξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ναι, το είδα και επειδή δεν επιτρέπουμε, το είπε και ο πρόεδρος, κανένας Έλληνας να χάσει το σπίτι του, θα βρισκόμαστε κοντά με αυτή την υπηρεσία που έχουμε δημιουργήσει. Ωραία, εγώ λοιπόν που είναι πρώτο χορηγό της σημερινής εκπομπής και κάνω ένα μουσικό διάλειμμα για να πάρει μια ανασάκι μέρη, να πω ότι από την εκπομπή Λάσπη έχουν περάσει αρκετοί συμπορευτές σου. Δεν θα πω κάτι άλλο που να αρχίζει από συνάδελφοι. Αρκετοί ανεξάρτητοι λοιπόν, όπως ο Σπύρος ο Κούρτης, η Μανταλένα Παπαδοπούλου, πρόεδρος της Νεολαίας, ένα συμπαθέστατο κορίτσι και με πολύ καλή και ξεκάθαρη άποψη για την ηλικία της. Η Δέσποινα Χαλκίδη, λέγε μου λίγο τους τίτλους τους, είναι υπεύθυνη γυναικών. Υπεύθυνη γυναικών και οικογένειας. Και οικογένειας. Πώς μέτρησα, ξέχασα κανέναν. Είχαμε πει σε η Πέμπτη. Ναι, Κούρτης Μανταλένα. Ναι, τους είπαμε. Και σήμερα λοιπόν η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης συντονιστικής. Για σήμερα λοιπόν, πριν κάνω μουσικό διάλειμμα, η εκπομπή είναι μια προσφορά του καφέ Μπιστρό Λα Στράντα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το Λα Στράντα. Είναι ένα καφέ κάτω από το Δήμο. Πού είναι το Δημαρχείο, ακριβώς από κάτω. Το γνωρίζω. Λοιπόν, το οποίο προσφέρει τη σημερινή εκπομπή Ελευθερίου Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη, δίπλα στο Δημαρχείο. Ανακαινισμένος χώρος, καφέ, ποτό, φρέσκα ζυμαρικά. Και αν είστε τυχεροί, μπορείτε να πιείτε και καφέ με τον Δήμαρχο ή κανένα δημοτικό σύμβουλο. Άλλο το χαίρεται. Έχετε σπόνσορες λοιπόν, χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε ανταποδοτικούς σπόνσορες. Έχουμε σπόνσορες τους οποίους τους κάνουμε προβολή και μας ανταποδίδουν αντίστοιχα με κάποια μορφή ανταποδοτικότητα. Κάνουμε λοιπόν ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε στην κουβέντα μας με τη Μέρη. Έχω 2-3 πράγματα να σε ρωτήσω λίγο πιο κοινοβουλευτικά. Και θα κλείσουμε πάλι λίγο με την τοπική προσέγγιση, γιατί εκεί είναι και για εσάς η δεξαμενή σας. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέψαμε με την Μέρη Ζουμπούλογλου. Δεν λέω πια κυρία, θεωρώ ότι η κυρία είσαι και φαίνεσαι. Έτσι, ανεξάρτητη Ελληνίδα, λοιπόν, Μέρη Ζουμπούλογλου. Λοιπόν, σου είπα και πάνω ότι συνηθίζω να κάνω μια ερώτηση στους καλεσμένους, ειδικά τους κοινοβουλευτικούς,
την οποία έχω πραγματική απορία εγώ να μου την απαντήσω. Ξέρεις και εσύ ότι η πολιτική είναι η προσέλκυση ψήφων, η προσέλκυση σταυρών. Τα τελευταία λοιπόν ίσως 1-1,5 χρόνο έχουμε δει στην Ελλάδα ότι έχουν ευθύνη και οι Έλληνες πολίτες. Έχουν ευθύνη γιατί έχουν δηλώσει μία σύνταξη ενώ έχουν τρεις. Έχουν ευθύνη γιατί έχουν δηλώσει ότι είναι τυφλοί ενώ δεν είναι. Έχουν ευθύνη γιατί έχουν φοροδιαφύγει ενώ ίσως να μην έπρεπε. Βάζοντας λοιπόν και εμένα μέσα, πιστεύω, χωρίς να δώσουμε βάρος στο ποιος έχει μεγαλύτερη, ο καθένας όπου μπορούσε δεν φέρθηκε καλά στον τόπο. Ο καθένας όπου μπορούσε, όσο πιο ψηλά τόσο πιο άσχημα. Εσύ λοιπόν αύριο θα βγεις στην κοινωνία της Νέας Μύρνης να ζητήσεις τεκμηριωμένα μια ψήφο. Τι λες λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αύριο μπορεί να είναι πολιτικοί σου πελάτες, εάν έχουν λίγο φοροδιαφύγη, λίγο πει ψέματα, λίγο κλέψει την εφορία, λίγο πει ότι είναι τυφλή ενώ δεν είναι, κουτσή ενώ δεν είναι. Πώς αντιμετωπίζεις λοιπόν τη λοβιτούρα όταν αυτή έρχεται από το κοινό που μπορεί να σε ψηφίσει? Το πρώτο θα αρχίσω από αυτή την έκφραση που είπες, οι ψηφοφόροι σαν πελάτες. Λοιπόν, δεν το δέχομαι έτσι, γιατί αμέσως χαρακτηριζόμαστε ότι έχουμε πελατειακές σχέσεις. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε εντελώς αντίθετοι με τα συμφέροντα, με τα μεγαλοσυμφέροντα, με τις πελατειακές σχέσεις, με τους σπόνσορες γενικότερα, σε βαθμό που παθαίνουμε αλλεργία, αναφυλαξία, διότι θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι, να μην έχουμε καμία εξάρτηση από κανέναν. Λοιπόν, όμως από την άλλη πλευρά δεν θα μπορούσα εγώ να κατηγορήσω τον καθένα, που φυσικά όλοι οι πολίτες έχουμε ευθύνη πλέον για το τι γίνεται στην πατρίδα. Ένα σάπιο πολιτικό σύστημα το οποίο οδήγησε εδώ που οδήγησε στην απαξίωση, όπως είπα και πριν, κάθε οικογένειας, κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν θα ρίξω όμως τις ευθύνες στον Έλληνα σε πρώτη φάση. Θα πω ότι όσοι ψήφισαν τα μνημόνια δεν έχουν στο νου τους τον Έλληνα. Τον Έλληνα θα τον βάλω λίγο στο τέλος, τον κάθε πολίτη, απλό πολίτη μιλάω. Όσοι έχουν εξαφανίσει πλέον την φτωχή, ας πούμε, το επίπεδο, αυτούς που θεωρούσαμε παλιά φτωχούς πλέον δεν υπάρχουν, είμαστε όλοι φτωχευμένοι. Λοιπόν, αυτοί που ευθύνονται για όλο αυτό τον αγώνα που έδινε ο πατέρας μου, που ήταν και εμένα ήρωας και ο δικός σου θα έχει πολεμήσει. Εμένα ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Ναι. Δήλωνε 10.000 το χρόνο και έβγαζε 1 εκατομμύριο. Ναι. Πώς τον αντιμετωπίζεις αυτό τον πολίτη, θέλω να καταλάβω. Σου κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Όταν αναλάβουμε λοιπόν εμείς, όπως θα κάνουμε. Πριν αναλάβετε, Μέρη, αυτό τον πολίτη τον θέλεις να ψηφίσει ανεξάρτητους Έλληνες, ναι ή όχι? Αυτός ο Έλληνας πολίτης, εάν έχει συνηθίσει στο να κρύβει και να κάνει και να δει, δεν έχει καμία θέση ανάμεσά μας. Η απάντησή σου με ικανοποιεί. Αυτό ακριβώς ήθελα να ξέρω. Καμία θέση. Θέλω να ξέρω ότι σαν κόμμα, ναι, είστε διατεθειμένοι, ναι, να μην δεχτείτε, όχι, στην οικογένεια των ανεξάρτητων Ελλήνων πιθανούς ψηφοφόρους, το τονίζω ψηφοφόρους, όσο και αν η σχέση πελάτης δεν αρέσει, ναι, η λέξη πελάτης και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά η σχέση σταύρωσέ με γιατί με πίστεψες είναι μια σχέση. Θυμάσαι στη χημεία που ήταν, που λέγαμε μονοσύμε για τις δύο πλευρές? Είναι λοιπόν μια σχέση ανταπόδοσης, ναι, από τον πολίτη στον πολιτικό. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να ξέρω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κάναν κακό στον τόπο τους και είναι, έτσι, πολλοί αυτοί, πολύ, έβαλα τον πατέρα μου για να καταλάβεις ότι το πρώτο βόλι να το φάω εγώ, δεν τους θέλετε στο κόμμα σας. Θέλετε, ναι, ένα καθαρό κόμμα ακόμα και στους ψηφοφόρους σας. Ναι. Ισχύει αυτό? Οι ίδιοι θα καταλάβουν, ο καθένας που μας πλησιάζει καταλαβαίνει εάν μπορεί να καθίσει δίπλα στην καθαρή συνείδησή του. Εάν για κάποιο λόγο δει ότι έχει έρθει ή μας έχουν πλησιάσει γιατί εποφθαλμιούν, για κάποια θέση, για κάποιο κέρδος, για κάποιο αυτό, μόνοι τους απομονώνονται χωρίς να γίνει τίποτα από εμάς. Άρα τους ξεχνάει, να χρησιμοποιήσουμε τη φράση, μόνοι τους ξεχνάει το σύστημα. Μόνοι τους, καταλαβαίνουν, δεν έχουν κανένα όφελος από εμάς, εκτός από τους καθαρούς πατριώτες που αποτελούν αυτή τη στιγμή τους ανεξάρτητους Έλληνες, και κάθε φορά ή κάθε μέρα οι δεξαμενοί των ανεξαρτήτων Ελλήνων με καθαρή συνείδηση Έλληνες έρχονται πάρα πολύ,
Με καθαρή συνείδηση. Με καθαρή συνείδηση. Τους ψάχνετε κι αλλού. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει στην εφορία, αν είναι ο πατέρας μου που ήταν γιατρός και δήλωνε 90% λιγότερο. Εμείς δεν κάνουμε φακέλωμα. Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν. Δεν κάνουμε φακέλωμα. Δεν τελειώνει την καθαρή συνείδηση μια συνεργασία. Είναι και ποιος είσαι, ρε αδερφέ, έτσι. Όταν έρχονται. Τι έχεις κάνει παλιά. Όχι, θα έρθουν. Θα δουν τη μητρική μας τη διακήρυξη. Θα συμφωνήσουν με αυτή. Μας γνωρίζουν πια. Δεν χρειάζεται πλέον. Τις απορίες όποιος έχει θα τις λύσει, αλλά πλέον είμαστε γνωστοί στην κοινωνία. Mm-hmm. Γνωρίζουν όλοι ότι είμαστε κατά των μνημονίων, κατά των συμφερόντων, κατά της διαπλοκής, κατά του χρηματισμού. Όποιος έρθει λοιπόν σε εμάς για να μείνει, αυτοί που αντέξανε και μένουν δίπλα mm-hmm. μας, έχουν καθαρή συνείδηση. Επέτρεψέ μου να σου πω, χωρίς να βλέπω εποπτικά την Ελλάδα όπως εσύ, ότι δεν έχετε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που να είναι τόσο καθαρή. Πιστεύεις και εσύ τους μεγαλοεκδότες, αυτά που τον πόλεμο που μας κάνουν. Όχι, όχι. Αυτό που πιστεύω mm-hmm. και επειδή ήρθες από το εξωτερικό, mm. Πιστεύω ότι στο εξωτερικό πάντοτε έλεγες στην Ελλάδα και ο λαός έχει κάτι σάπιο πάνω του. Ίσως είναι ο ήλιος, ρε παιδί μου, πολλής. Ψιλοκλέβουμε όλοι όλους. Είμαστε όλοι της Λοβιτούρας. Όλοι, όλοι. Ούτε εμένα, αλλά είναι έτσι. Όχι, 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 άλλο θέλω να πω. Εμένα δεν μου αρέσει να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Να λέμε ότι ο λαός. Εγώ ξέρω. Καλά, να κάνω το 90% να σου κάνω τη χάρη. Άντε το 80, δεν μην κατέβω άλλο όμως. Όλα τα τελευταία χρόνια, μετά τη μεταπολίτευση mm-hmm. λοιπόν, υπήρξε υπήρξε έντονη διαφθορά, επηρέασε τον κόσμο, αλλά όχι. Τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Όχι, βέβαια, σαφώς όχι. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Λοιπόν, φταίει η Ρεπούση, φταίει πιο πρόσφατα, φταίνε όλοι αυτοί που καταχράστηκαν τα εκατομμύρια και μας, αυτή τη στιγμή μας έχουν καταχρεώσει. Το χρέος αυτό εμείς γνωρίζουμε ότι είναι πλασματικό εντελώς. Μέσα στο ψέμα κινήθηκαν. Μου πετάγεσαι σε διάφορα πράγματα τώρα. Και... Λοιπόν, μέσα στο ψέμα κινήθηκε ένα πολιτικό σύστημα. Σαφώς. Και επηρέασε την κοινωνία. Μια κοινωνία ολόκληρη κινήθηκε στο ψέμα, όχι μόνο το σύστημα. Ερχόμαστε να νοικοκυρέψουμε λοιπόν εμείς αυτό το σύστημα. Από πού θα ξεκινήσετε, από το σύστημα ή από την κοινωνία? Η κοινωνία, βασικά ο Έλληνας πολίτης, έχει τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια μιλάμε δημοκρατικά. Εμείς θέλουμε να προστατέψουμε πρώτα πλέον τους Έλληνες, την εθνική μας κυριαρχία, κινούμαστε ενωτικά. Θέλουμε να δώσουμε στο λαό να πάρει ανάσα, είτε είναι με την ήπια φορολογία πλέον, να δώσουμε προσοχή λοιπόν προς τους Έλληνες και όχι προς τους δανειστές και τους τραπεζίτες. Mm. Αυτούς θα τους αφήσουμε σε μια άλλη μοίρα που θα κριθεί και από τον ελληνικό λαό, έτσι, το μέλλον αυτών. Εγώ λοιπόν από την ερώτηση που σου έκανα, που ήταν πολύ συγκεκριμένη και πολύ στοχευμένη, απάντησες και την άπλωσες και όλας. Ναι. Κρατάω ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φερθεί άσχημα στον τόπο τους δεν έχουν θέση σε εσάς. Ναι. Μ' αρέσει η απάντησή σου, ναι, πραγματικά μου αρέσει η απάντησή σου. Είναι καθαρή. Ναι. Γιατί τα κόμματα της εξουσίας, είτε το σημερινό δίπολο, είτε το παλαιότερο δίπολο, ο σημερινός δικοματισμός, είτε ο παλαιότερος δικοματισμός, δύσκολα μπορούν να βγάλουν αυτές τις παροπίδες. Εσείς είστε καινούριο κόμμα. Ναι. Αν δεν κάνετε τώρα καθαρές ρίζες, σε 20 χρόνια θα είστε αυτό που τώρα κοροϊδεύετε. Εγώ πώς το βλέπω, Δημήτρη. Κατακρίνετε μάλλον, όχι κοροϊδεύετε. Ναι, εγώ πώς το βλέπω, Δημήτρη, ειλικρινά, προσωπικά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ένα οικοδόμημα. Ακρογωνίως λίθος υπάρχει και αυτός είναι ο Πάνος ο Καμένος. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι πλήνθοι, οι χτίζεται, χτίζεται. Όπως θέλεις, αν το πάρεις. Βγαίνουν και μερικά όμως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί βγαίνουν κιόλας, τι γίνεται. Αυτά τα πλακάκια, αν πούμε, σε ένα οικοδόμημα δεν κόλλησαν καλά. Mm-hmm. Πέφτουν από μόνα τους μετά από τον καιρό. Μόνα τους κολλάνε ή τα κολλάει ο αρχιτέκτονας? Μήπως δεν τα κόλλησε καλά ο αρχιτέκτονας? Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα αυτό. Είναι ότι στο σημείο εκείνο υπήρξε κάποιο κενό. Okay. Έτσι, δεν κόλλησε καλά το πλακάκι, mm-hmm. έπεσε από μόνο mm-hmm. το έσπασε. Θα το αντικαταστήσεις με πιο γερά υλικά. Συμφωνώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Ο ακρογωνίος λίθος μας υπάρχει, είναι οι ρίζες μας. Mm-hmm. Είναι ο Πάνος ο Καμένος. Πάνω εκεί, ανεξάρτητοι Έλληνες, μεγαλώνουμε, αυξάνουμε, αλλά πάντα βάσει της ιδρυτικής διακήρυξης. Και όποιος δεν ταιριάζει θα πέσει από μόνος του. Δεν θα μέχρι να πέσει όμως, εμείς τον περιμένουμε να πέσει, τον βοηθάμε κιόλας να πέσει. Δεν θα βοηθήσουμε κανένα. Να τον περιμένουμε να πέσει μόνος του. Κανένα, μόνος του. Μόνος του ο άλλος καταλαβαίνει ότι δεν ταιριάζει.
Mm-hmm. Δεν ταιριάζει κοντά μας. Θα απομακρυνθεί. Γιατί το βλέπω λίγο ρομαντικό, ρε σημαίνει αυτό. Το έχετε και διαδικασίες και για διαγραφή. Γιατί είναι ρομαντικό, είναι μια πραγματικότητα. Γιατί είσαι στην πολιτική, δεν περιμένεις τον άλλον να φύγει. Δεν σου κάνει, φεύγεις. Διαγράφεσαι, ανεξαρτητοποιείσαι, απομακρύνεσαι. Γιατί μόνος του κάποιος. Ντε και καλά μόνος του. Μόνος του κάποιος. Ο κάθε άνθρωπος κάνει επιλογές. Καθημερινά επιλογές. Mm-hmm. Όχι μόνο για την πολιτική ζωή. Για τον τρόπο που ακολουθεί τη ζωή του, τα βήματά του. Λοιπόν, πες ότι είναι ένας γάμος και βλέπεις στη συνέχεια ερωτεύτηκε, αλλά μετά δεν ταιριάζει ο ίδιος. Δεν μπορεί. Δεν χωρίζουν όλα τα ζευγάρια όμως. Έχουν και παράνομους δεσμούς και συνεχίζει το ζευγάρι. Έχουν και. Εσείς μπορείτε να διώχνετε. Και σε διάσταση. Φυσικά, αλλά έχετε, εσείς έχετε καταστατικό το επιτέλου. Δεν είναι αυταρχικό. Δεν είναι αυταρχικό να διώξεις κάποιον ο οποίος δεν σου κάνει. Δεν είμαστε. Εμείς δεν έχουμε αυταρχισμό καθόλου. Mm-hmm. Είμαστε πολύ δημοκρατικοί. Εμείς. Εάν δούμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο είναι κατά, δηλαδή κάποιο μέλος μας κινείται κατά του Προέδρου, βεβαίως έχουμε και την υπηρεσία της διοντολογίας μας. Αυτό λέω, υπάρχει διοντολογία πλέον, έτσι, από το Συμβούλιο σας και μετά βγήκε κώδικας. Σε σοβαρά θέματα. Μα για σοβαρά θέματα λέω, δεν λέω για ψηλού παιδί μάγου. Ας πούμε, εάν προκύψουν. Υπάρχει ιδεοντολογία, υπάρχουν πάρα πολλές γραμματείες επί τη ευκαιρία mm-hmm. που προέκυψαν μετά από το ιδρυτικό μας το συνέδριο, οπότε υπάρχει και πολύ μεγάλη οργάνωση και η ευθύνη του καθενός ανά τομέα διευκολύνει το κίνημά μας αυτό να γιγαντώνεται. Υπάρχουν οι κινητοποιήσεις που γίνεται, οι δράσεις μας, οι δράσεις οι οποίες είναι καθημερινές και κυρίως δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι σήμερα. Κανένας δεν περνάει την ώρα του μέσα σε ένα πολιτικό κίνημα όπως είναι το δικό μας. Mm-hmm. Κυρίως γνωρίζουμε όλοι μέσα πολύ καλά στη συνείδησή μας και επιμένω ότι πρέπει να διώξουμε τα μνημόνια, πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει καλύτερα το ρόλο μας στην κοινωνία και να τον ενημερώσουμε. Λοιπόν, να πω κάτι εγώ για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, γιατί μου αρέσει αυτό. Πότε τελειώνει η μνημονιακή σύμβαση? Το 2014 κάποια στιγμή? Το 2060 στην ουσία. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Πότε τελειώνει η τελευταία δόση? Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λένε. Ότι η τελευταία δόση, αν έχετε πιστέψει εσείς, ότι τελειώνει το 2014 και θα αρχίσει η ανάπτυξη. Μα αυτά είναι γραμμένα όμως. Εγώ έχω διαβάσει και τα αγγλικά κείμενα γιατί είμαι οικονομολόγος. Υπάρχουν ημερομηνίες. Θα μας κυνηγάει μέχρι όποτε είπες πολύ σωστά, ναι. Αλλά υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Και εσείς νομίζετε ότι έχει τηρηθεί κάτι μέσα σε αυτό, ότι δεν θα πάμε παραπέρα? Δηλαδή πιστεύετε ότι θα έρθει? Δεν μπορώ να ξέρω αν θα πάμε παραπέρα. Σύντομα είναι η ανάπτυξη. Εγώ σας λέω ότι ποτέ δεν ολοκλήρωσε όχι, το λόγο. Όχι, δεν είναι σύντομα η ανάπτυξη, όχι. Δημήτρη, ποτέ πιστεύω δεν ολοκλήρωσε το λόγο του ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, όταν έλεγαν ότι έρχεται η ανάπτυξη εδώ. Εννοούσαν την ανάπτυξη τη φτώχεια, τη μιζέρια, τη εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Ποτέ δεν είπαν ολόκληρη τη φράση. Ναι. Τα μνημόνια θα μας ακολουθούν. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι μια χώρα η οποία δεν παράγει καρφίτσες μπορεί να έχει ανάπτυξη που δεν είναι της μιζέριας? Γιατί από ό,τι ξέρεις και εσύ, η Ελλάδα εκτός από τουρισμό που είναι υπηρεσία, mm-hmm. ψάρια που είναι πρωτογενής παραγωγή και κάποια άλλη πρωτογενής παραγωγή, δεν φημίζεται ούτε για τη βιοτεχνία της τη μεγάλη. Ποιοι φταίνε ξέρουμε. Ούτε για τη βιομηχανία της τη μεγάλη, ούτε γενικά για την πρωτογενή και δευτερογενή της παραγωγή. Πιστεύεις λοιπόν ότι αυτή η χώρα, η οποία κινήθηκε όπως κινήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια, μπορεί να πάει σε ανάπτυξη που δεν θα είναι της φτώχειας? Είμαστε φτωχός λαός. Δεν είναι το μνημόνιο το πρόβλημά μας. Βγάλ' το έξω. Έξω, όλο. Είμαστε φτωχός λαός. Γεννημένοι φτωχοί είμαστε. Είμαστε. Σου είπα, βγάλτε το μνημόνιο έξω. Είμαστε πλούσιος λαός. Το αποδεικνύουν ακόμα. Καταρχάς, είμαστε ο ομφαλός της γης, η Ελλάδα. Έτσι. Εγώ λέω για πλούτο τώρα, μην μου μιλήσει για πολιτισμό και για. Όχι, όχι. Πάμε και γιατί δεν είναι τυχαίο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, την οποία επιμελώς το έκρυψαν αυτό. Πού? Με τα κοιτάσματά μας. Γιατί το έκρυψαν? Το έκρυψαν αυτό. Γιατί? Το έκρυψαν αυτό. Γιατί? Διότι εξυπηρετούσαν τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Το πρόγραμμα πήγαινε έτσι. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι είχαν λόγο το 1985 ναι. να μην μπουν ότι η Ελλάδα έχει πετρέλαιο. Πότε έκανε τις δηλώσεις του ο Κίσιγκερ? Ο Κίσιγκερ έλεγε ότι αν θέλεις να σπάσεις την Ελλάδα πρέπει να σπάσεις του Έλληνα το... Πώς το είχε πει, το τσαγανό, τον Έλληνα τον ίδιο. Ναι. Λοιπόν, μου λες λοιπόν ότι η Ελλάδα είχε πάντοτε ορυκτό πλούτο πολύ μεγάλο. Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Δώσε μου το σκεπτικό σου. Για ποιο λόγο ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ακόμα πιο πίσω, οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί,
να το κρύψουν και να μην καρποθούν το αποτέλεσμά του και να πλουτίσει η χώρα. Γιατί κρύφτηκε αυτό δεκαετίες ολόκληρες? Τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια το καταλαβαίνω. Παλιά. Ναι, δεν είχαν, κανένας δεν είχε το πολιτικό σθένος να κοιτάξει, διότι όλοι ήταν χαρακτηρισμένοι μέσα σε αυτό την κλίκα των μασόνων. Ο ένας 40 χρόνια λες τώρα, έτσι. Υπάρχει, ομερτά. Υπήρχε η ομερτά. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι παίξανε το ρόλο της νέας τάξης πραγμάτων, όλοι καλύπτανε τις ανάγκες ώστε να μην υπάρχουν πλέον τα αποθέματα που περίμεναν. Λύγοντας λοιπόν τα αποθέματα, τα ενεργειακά, γύρισαν και κοιτάνε την Ελλάδα. Την Ελλάδα τη βλέπουν σαν οικόπεδο. Η Ελλάδα έχει ανθρώπους επάνω, έχει τους Έλληνες. Λοιπόν, πολύ εργατικός λαός, βεβαίως. Ούτε φανταζόμαστε μια μεγάλη Γερμανία εμείς, όπως φαντάζεται ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Γάπο, όπως το είχαν στο νου. Μια μεγάλη Ευρώπη, ίσως νομίζω, αλλά με κυριαρχία της Γερμανίας, καλός ή κακός, ναι. Είναι η πιο πλούσια χώρα. Την κάναμε πλούσια τη χώρα αυτή. Ναι, αντανακλαστικά υποφελήθηκε. Έχει υποφεληθεί από τα δικά μας τα χρήματα και πλέον έχει και επεκτατικές βλέψεις. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι αν μπορεί, οποιοδήποτε μπορεί, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πλούσια χώρα, όχι για τα ενεργειακά κοιτάσματα που βγήκαν αυτή τη στιγμή, το φυσικό αέριο, τα πετρέλαιά μας, αν υπάρχουν όλα αυτά. Είμαστε πλούσια χώρα. Το αν υπάρχουν, διότι... το κρατάω. Ναι, ναι. Είμαστε πλούσια χώρα διότι έχουμε την ναυτιλία, έχουμε στεριά και θάλασσα. Και την όσο ναυτιλία... την έχουμε αφορολόγητη, την έχουμε. Έχουμε. Άδικο. Συνέχισε όμως. Εμείς θέλουμε στο ίδιο επίπεδο που είναι η ναυτιλία, να φέρουμε και τους αγρότες, έτσι. Να είναι αφορολόγητοι. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, για να μπορούμε να έχουμε προτεραιότητά μας, είναι η πρωτογενής παραγωγή. Έχουμε θάλασσα και στεριά. Όπως ζούσαμε με αξιοπρέπεια πριν, μπορούμε να ζήσουμε. Με δανεικά ζούσαμε. Δεν είμαστε, πριν. Ζούσαμε με αξιοπρέπεια και δανεικά. Τώρα τα δανεικά τέλειωσαν. Κάτι. Εάν εκμεταλλευόντουσαν σωστά αυτούς τους πόρους, μας έστελναν τα πακέτα στήριξης σωστά και δεν γινότανε κατασπατάληση και πιο κλέψιμο, σωστά, γιατί γίνανε και πέντε και πράγματα, έτσι, είδαμε πέντε πράγματα. Αλλά γίνανε πάρα πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Γίνανε 5-10 έργα σοβαρά, γίνανε τώρα, εντάξει, με τα ίδια μάτια βλέπω κι εγώ. Ωραία, αλλά γίνανε, μπορούσαν να γίνουν άλλα 10. Όμως, αυτό εννοείς. Εάν τα είχαν εκμεταλλευτεί σωστά με βάση το νοικοκυριό και την αξιοκρατία και την αυτοεκτίμηση αν είχαν στον εαυτό τους, σήμερα η Ελλάδα δεν θα ήταν έτσι όπως αυτό είναι. Λέγεται πολιτικό σύστημα, έτσι, το ξέρεις, ναι, το καταλαβαίνεις. Είναι ένα πολιτικό σύστημα σάπιο. Εσύ σε αυτό το πολιτικό σύστημα το σάπιο έχεις πάρει ένα γαλόνι ως πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης και πας να σπάσεις με τη διάθεσή σου και την ψυχή σου που τη βγάζεις στην κουβέντα και το βλέπω, ένα σύστημα το οποίο υπάρχει 50 χρόνια. Ναι. Καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά από την ψυχή μου καλό κουράγιο. Ευχαριστώ αλλά... πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαν το Matrix, έτσι. Ναι, δεν σπάει αυτό το πράγμα, είναι παντού. Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα σου πω το εξής. Θέλω, δεν σπάει. Λυπάμαι που το χαρακτηρίζεις έτσι. Γιατί τι κάνανε. Τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Μας έχουν αυτό που λέμε αποκοιμήσει. Δηλαδή, μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχουν. Όχι, όχι, εγώ δεν πήγα σε αν υπάρχουν λύσεις. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι 50 χρόνια ναι. δημιουργήθηκε κάτι. Ναι. Αυτό για να σπάσει. Να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο. Αυτό για να σπάσει και να δημιουργηθεί κάτι. Όχι να γεννηθεί. Να μεγαλουργήσει να κάτι καινούργιο. Ναι. Αν γίνει σε 30, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι. Μέχρι τότε. Καταλαβαίνεις, χρονικό είναι όλο, έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι χρονικό. Εγώ μπορώ να σου πω ότι μεγάλες ιδέες, ιδεολογίες έχουν αλλάξει το ρόλο της ιστορίας μέσα σε ένα, σε δύο ή σε τρία χρόνια, να μην σου πω και σε μήνες ακόμα. Εάν κάτι είναι δυνατό και ισχυρό. Συμφώνησε το σύστημα όμως στις ιδέες αυτές. Τις ενστερνίστηκε το σύστημα. Ποιες? Την οποιαδήποτε ιδέα του οποιοδήποτε μεγάλου, ναι. τη δέχτηκε το σύστημα. Δέχτηκε αυτό που το περιέγραψες, ναι. μασονία, τεκτονισμός, νέα τάξη πραγμάτων, έγινε δεκτό από το σύστημα. Ναι. Το να σπάσεις το σύστημα. Συστηματίες. Ναι, το θαυμάζω θεωρητικά. Αυτό. Αλλά θέλει πολλά χρόνια. Θέλει ψυχή. Και αν γίνει. Θέλει ψυχή. Θέλει ψυχή. Δεν μπορεί να καταθέσει κάτι άλλο εκτός από ψυχή. Ότι ο Χριστός, ας πούμε, ο Ιησούς Χριστός, παράδειγμα τώρα, έτσι, ήταν ένας με 12 μαθητές. Mm-hmm. Το μήνυμά του ήταν τόσο δυνατό και ισχυρό σε μια κοινωνία που και εκείνη δεν είχε προσανατολισμό. Mm-hmm. Και κατάφερε να επηρεάσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, τόσο... Ναι, ο χριστιανισμός όμως απλώθηκε σε βάθος αιώνων. Έτσι δεν είναι? Αμέσως, στα 4-5 χρόνια δεν ήταν ο χριστιανισμός αμέσως. Κάτι γνωστό. Ήταν 2 χωριά, 3 χωριά, 5 χωριά. Στους αιώνες
έγινε αυτό που ξέρουμε. Άρα ο χρόνος ναι. είναι τεράστια παράμετρος ναι, σε τέτοια προσπάθεια. Ναι, εντάξει, εγώ θα στο πάω σε βάθος εκατονταετίας. Ναι, okay. Και εγώ θα σου πω ότι μέσα από αυτό γρήγορα, όταν τα μηνύματα είναι δυνατά και ισχυρά, μπορούν να επηρεάσουν κάποιον. Δεν διαφωνώ και δεν θέλω να διαφωνήσω. Όχι για να υφαρπάξουν. Υφαρπάξουν την ψήφο. Όχι, όχι, δεν το θέτω σε αυτή τη βάση. Στην πολιτική βάση, γιατί τώρα πήγαμε στη. Δεν το θέτω σε αυτή τη βάση. Το σύστημα δύσκολα σπάει. Το ξέρεις, συμφωνείς. Θέλει πόνο, πίεση και έχει πολύ μεγάλο κόστος. Για μας ήταν η μεγαλύτερη μας νίκη, η αντιμνημονιακή νίκη. Το εθνικό μας αντιμνημονιακό αυτό μέτωπο να γίνει ευρέως γνωστό, να έρθουν πάρα πολύ μαζί μας, διότι πιστεύουμε ότι δεν έχουμε καμία άλλη ελπίδα σαν λαός πλέον, έτσι όπως μας. Δεν θα διαφωνήσω, αυτές είναι οι αρχές σας, αυτές είναι οι αξίες σας, καλά κάνετε και τις διεκδικείτε, τις κυνηγάτε, παλεύετε. Τα δύσκολα μας αρέσουν. Παλεύετε και ξαναλέω ότι θα σας δώσουν και ευκαιρίες οι άνθρωποι. Θα σας δώσουν ευκαιρίες. Πιστεύω ότι αξίζεται να σας δώσουν ευκαιρίες. Έχετε και πολιτευτές αξιόλογους που δεν κουβαλάνε πολιτικό παρελθόν, διότι το παρελθόν κανείς μας δεν μπορεί να το αποβάλει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, από την τοπική κοινωνία μέχρι τον πρωθυπουργό. Ουδής ξέχασε ότι ο Σαμαράς έριξε κάποτε μια κυβέρνηση. Ουδής. Ουδής λοιπόν ξεχνάει το παρελθόν του οποιοδήποτε. Απλά το μέλλον μπορεί να υπερκαλύπτει το παρελθόν. Κάνω ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, λέω και το χορηγό άλλη μια δόση. Σήμερα λοιπόν ο χορηγός μας είναι το La Strada. Η εκπομπή Λάσπη είναι μια προσφορά του Καφέ Μπιστρό La Strada, Βενιζέλου 16, Ελευθερίου Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη. Δίπλα στο Δημαρχείο, το La Strada είναι ανακαινισμένος χώρος. Να πάτε, είναι πολύ ωραίος χώρος. Έχω πάει πολλές φορές. Έχει καφέ, ποτό, φρέσκα ζυμαρικά, κρέπες και πολλά άλλα. Και αν είστε τυχεροί, θα δείτε σίγουρα κανένα δύο δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, βέβαια, γιατί από πάνω είναι ο Δήμος, και ίσως και τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, που είναι και πιο επώνυμοι, διότι από εκεί παίρνουν τον καφέ τους. La Strada, και συνεχίζουμε με τη Μέρη. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε γιατί έχουμε και πίεση χρόνου. Μέρη, ωραία τα είπαμε. Βλέπω τις φιλοδοξίες σας, τις περιέγραψες, μιλάς από καρδιάς. Φαίνεται ότι μιλάς από καρδιάς. Πάμε λίγο στη Νέα Σμύρνη. Του χρόνου, το Μάιο, έχουμε εκλογές. Ναι. Πες μου γενικά τα πλάνα σας για την πόλη και πολιτικά και από πλευράς δραστηριότητας. Λοιπόν, ξεκίνα από τη δραστηριότητα που είναι πιο μη μεταβλητή παράμετρος, ας πούμε. Έχουμε σταθερές αξίες και σχέδια για την πόλη μας, εν προκειμένου εδώ για τη Νέα Σμύρνη, mm-hmm. που ισχύει και για κάθε συντονιστική, για κάθε γωνιά της Ελλάδος. Εμείς θα συνεργαστούμε με καθαρά, θα συνεργαστούμε με πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι έχουν αποκηρύξει τα μνημόνια. Με την συνεχή τους παρουσία έχουν κάνει πολύ σαφή αυτή τη θέση τους και που ενδιαφέρονται πραγματικά για το κοινό, για το καλό του κοινωνικού συλλόγου, συνόλου. Από εκεί και πέρα, δράσεις που προγραμματίζουμε θα γίνονται γνωστές τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο και με κύριους ομιλητές. Επικοινωνία θέλω να ακούω εγώ, γιατί ως μέσο μπορώ να σε βοηθήσω στην επικοινωνία σου, όπως ξέρεις. Έχουμε αξιόλογα στελέχη, τα οποία μπορούν να κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις σε επίπεδο διαλόγου. Mm-hmm. Διαλόγου. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο μονόλογος, μια εισήγηση, ένας μονόλογος, ένα αυτό. Κανένα. Όχι. Θα παίρνουν το μικρόφωνο οι πολίτες, θα το καθιερώσουμε εδώ στη Νέα Σμύρνη, θα έχουν το λόγο, θα κάνουν ερωτήσεις, θα παίρνουν απαντήσεις. Μια τέτοια εκδήλωση είναι και αυτή που θα γίνει αυτή που στις 9 ναι. Δεκεμβρίου, όπου είναι προσκεκλημένοι όλοι οι πολίτες μας. Θα είμαστε σε επαφή και με τον εμπορικό κόσμο και με όλους τους συλλόγους, με όλους τους πολίτες, και βεβαίως η θέση μας είναι έξω, είναι πάνω στην πλατεία, είναι μέσα στο κρύο λόγο εποχής. Είμαστε στο κρύο, στην ενημέρωση. Είστε πράγματι σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ενημερώσουμε τον κόσμο τι σημαίνει να είσαι μέσα στα μνημόνια και τι σημαίνει να είσαι έξω από τα μνημόνια. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει η ψήφος τόσο όσο το μέλλον των παιδιών μας και να μην χαθούν οι υπόλοιπες γενιές. Οφείλουμε να ενημερώνουμε. Άρα λοιπόν θα δραστηριοποιηθείτε στην πόλη ποικίλο τρόπος. Ναι. Βγάζω λίγο το ζουμί. Και δεν αποκλείεται να έχετε και παρουσία ή στήριξη, διώχτωνε αν κάνω κάποιο λάθος, στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές. Στήριξη εμείς δεν θα ζητήσουμε. Όχι, στήριξη σε κάποιον υποψήφιο. Να στηρίξετε κάποιον υποψήφιο αντιμνημονιακό, όπως μου το περιέγραψες. Ναι. Θα ενημερώσουμε λοιπόν άπαντες ποιες είναι οι θέσεις μας πάνω στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επερχόμενων νομαρχιακών και περιφερειακών εκλογών που θα γίνουν. Και όποιος θέλει να έρθει, αρκεί, όπως σου είπα προηγουμένως, να αποκηρύξει τα μνημόνια, μάλλον να μην έχει συνεργαστεί ποτέ με μνημονιακή πολιτική και να είναι ένας καθαρός άνθρωπος, ένας άριστος πολίτης στον τόπο. Ένας κουκουέ δηλαδή θα ήταν άριστος πολίτης, γιατί αυτοί έχουν αποκηρύξει το μνημόνιο από τότε που γεννήθηκαν πολιτικά. Το μόνο που κατακρίνουν είναι το μνημόνιο. Όχι στο μνημόνιο, όχι στον Καλλικράτη, όχι στους Γερμανούς, όχι παντού. Ένας λοιπόν πολιτευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, ο οποίος προφανώς έχει αποκηρύξει το μνημόνιο, πριν καν υπάρξει τόσο. Θα τον στηρίζατε? Εγώ θα σου πω το εξής, ότι για μένα αυτό που έχει περάσει, που έχω τη δική μου την αντίληψη, mm-hmm. είναι ότι το ΚΚΕ δεν έχει λάβει μέρος ενεργό mm-hmm. πλέον σε καμία. Όχι πλέον. Δεν θέλει να κυβερνήσει, πρώτον. Δεν θέλει να βγει κυβέρνηση. Κάνει μια. Το λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό πρόσφατα. Αλλά ισχύει διαχρονικά για το ΚΚΕ. Ναι. Οι ίδιοι κουκουέδες. Διαχρονικά ισχύει για το ΚΚΕ, φυσικά. Λοιπόν, αυτή είναι δήλωση των ίδιων. Λοιπόν, επειδή εμείς θέλουμε ενεργούς πολίτες, όποιος έρθει κοντά μας να ξέρει ότι δεν θα είναι τίποτα εύκολο, θα πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο που σκοπό έχει το όραμα, συγκεκριμένους στόχους που έχουμε εμείς, και όλα αυτά καταλήγουν στην απελευθέρωση της Ελλάδας, στην αξιοπρέπειά μας. Όποιος νομίζει ότι μπορεί, συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι κοντά στην ιδρυτική μας διακήρυξη, μπορεί να έρθει να συζητήσει μαζί μας. Έχουμε ανοιχτές πόρτες. Πάντως εδώ στο μικρό κόσμο του Δήμου, απελευθέρωση της Ελλάδας δεν έχει ιδιαίτερη. Πώς? Εδώ είναι διαχειριστικός ο Δήμος. Ποιος κάνει καλύτερη διαχείριση. Ο Δήμος τι είναι? Η εικόνα, μια μικρογραφία της μεγάλης κοινωνίας. Λοιπόν, ό,τι ισχύει για το Δήμο εδώ, ισχύει και για όλη την Ελλάδα και στους άλλους Δήμους. Δηλαδή, mm-hmm. αν δεν καταλάβουμε ότι βγαίνοντας από τα μνημόνια, αν δεν βγούμε από τα μνημόνια, δεν
τρεις επόμενες γενιές έχουν καταστραφεί. Μα δεν είναι στο χέρι ενός δημάρχου να βγούμε από τα μνημόνια. Ο δήμαρχος είναι δεν είναι στα μνημόνια. Ό,τι μπορεί να του δίνουν θα κάνει τη δουλειά του. Θα σου θυμίσω λοιπόν τη δήλωση του Γιώργου Παπαδρέου στις προηγούμενες, στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές. Όταν λοιπόν ψηφίστηκαν, όλα αυτά βγήκε και είπε ο κόσμος, οι πολίτες ψήφισαν τη μνημονιακή πολιτική. Ήταν πολύ λάθος αυτό. Αυτό δεν ήταν η πλειοψηφία. Μνημονιακή πολιτική στην τοπική κοινωνία. Είτε δεν την ξέρανε, είτε την κατάλαβαν, είτε δεν την κατάλαβαν, αυτοί ψήφισαν. Α, εννοείς το λάθος του. Το λάθος εννοείς. Ναι, βεβαίως. Και την ευθύνη που έχει ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, έχουμε και εγώ και εσύ και ο καθένας μας ευθύνη πλέον. Γιατί όταν νομίζοντας ότι ψηφίζουμε τον τοπικό άρχοντα. Και σε δημοτικό επίπεδο λοιπόν δίνεις ευθύνη εσύ. Αυτό θέλω να καταλάβω. Και σε επίπεδο επιλογής δημάρχου δίνεις ευθύνη. Οι τοπικές κοινωνίες θα μας. Μας δείχνουν πάντα από μόνες τους, δηλαδή πιστεύουμε στις τοπικές κοινωνίες ότι μπορούν να αναδείξουν άτομα τα οποία να αξίζουν. Οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν ποιος είναι ο κατάλληλος για να τους διοικήσει. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα δεν πάμε πάνω στον κάθε τοπικό άρχοντα να του πούμε θέλουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι είναι άξιος και μπορεί να έρθει κοντά μας στην αντιμνημονιακή, σε αυτό το μέτωπο το αντιμνημονιακό. Τότε αυτόν θα τον στείλω. Άρα είστε εκεί να σας πλησιάσει ο εκάστοτε υποψήφιος και αν πληρεί τις δικές σας προϋποθέσεις, θα του δώσετε τη βοήθειά σας. Βέβαια. Εντάξει, είναι στο κατανοητό. Στο τέλος της γραφής είμαστε και ανεξάρτητοι, ας το πούμε και έτσι. Κυριολεκτό δηλαδή. Ανεξάρτητοι. Και με αυτή την έννοια θα έρθει κάποιος όταν θέλει να ασχοληθεί κοντά μας για την ανεξαρτησία. Λοιπόν, η Νέα Σμύρνη λοιπόν έχει την καινούργια της τοπική. Είστε αξιόλογοι άνθρωποι, νέοι όλοι, με διάθεση. Ήδη μπορώ να πω πριν εκλεγείτε, υπήρχε κάποιο έργο, υπήρχε μια παρουσία. Βεβαίως. Είχα δει και εγώ μια-δύο εκδηλώσεις. Σε επίπεδο βέβαια με μη ύπαρξη συντονιστικής, πριν γίνουν οι συντονιστικές. Είχαν γίνει κάποιες εκδηλωσούλες, είχαν δοθεί κάποια ρούχα, μαζέψατε και υπογραφές, βοηθήσατε. Ναι. Αυτό τώρα θα το κάνετε λοιπόν, καταλαβαίνω, πολύ πιο οργανωμένα. Φυσικά. Φυσικά. Και με όλη μας τη διάθεση, ποτέ δεν σταματήσαμε αυτές τις δράσεις και στην κοινωνική πολιτική είμαστε μαζί και σε όλο τον κόσμο μπορούμε και ειδικά με την, όπως σου είπα Δημήτρη, με την σύσταση της υπηρεσίας νομικής υποστήριξης για όλους τους πολίτες και σε τοπικό επίπεδο, όλοι μπορούν να μας πλησιάζουν, να έρχονται και να βρίσκουν τη λύση, να ενημερώνονται καλύτερα. Και είστε λοιπόν διαθέσιμοι για τον οποιοδήποτε πολίτη να του απαντήσετε το οτιδήποτε έχει σχέση με την πολιτική σας. Ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, βεβαίως. Ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας. Ωραία, έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Τι να πω, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή αρχή, γιατί νιώθεις, δεν θα πω νέα, θα πω νιώθεις. Παίρνεις μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Μου είπες ότι δεν έχεις ξανασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγωισμοί. Εγωισμοί οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στο τι θα διεκδικήσει ο καθένας, στο τι ονειρεύεται ο καθένας στο μέλλον. Ήδη ζήσατε κάποιες καταστάσεις. Η μάζα των ανεξάρτητων Ελλήνων της Νέας Σμύρνης αποβλήθηκαν. Από μόνοι τους. Αποβλήθηκαν κάποια στοιχεία, από μόνοι τους. Αποβλήθηκαν πάντως. Ναι. Ασχέτως που πήγαν. Φαίνεται ότι ξεκαθάρισε το τοπίο σας. Ναι, όταν λοιπόν το τοπίο σας ξεκαθαρίσει και τελείως πια και ο κόσμος δει κάτι καθαρό, νομίζω ότι θα σας δώσει την ευκαιρία να σας ακούσει. Ναι, δεν θα σας δώσει την ευκαιρία να του μιλήσετε. Ναι. Εμείς βαρύδια δεν έχουμε. Οποιοδήποτε βαρύδι σε οποιονδήποτε τομέα σε κρατάει χαμηλά. Εμείς πετάμε, είμαστε πάνω. Μακάρι να πετάξουν και άλλοι τόσο ψηλά όσο εμείς, να μας πλησιάσουν. Και δεν το λέω εγωιστικά αυτή τη στιγμή. Όχι, καταλαβαίνω. Προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα ότι είμαστε τόσο ανεξάρτητοι είναι η σκέψη μας, που δεν μπαίνουμε σε κανένα κομματικό μηχανισμό. Είμαστε κάτι καινούριο, μια καινούρια ιδέα, εντελώς ελεύθερη και ανιδιοτελής. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο χιούμορ τώρα. Κάνουμε. Τα κεντρικά σας είναι και πολύ κοντά εσάς εδώ, έτσι. Βεβαίως. Όχι, το λέω ως χιούμορ γιατί τσακ πετάγεσαι, τσακ γυρίζεις Νέα Σμύρνη. Ναι, σε βόλεψε δηλαδή. Πολύ ευχαριστημένη. Που μένεις Νέα Σμύρνη. Χαμηλά στην Αιγαίο. Α, οπότε είσαι και. Είμαι δίπλα, απέναντι ακριβώς. Ναι, ναι. Είμαι ακριβώς ένα τσιγάρο δρόμος λοιπόν που λέτε. Πραγματικά. Είμαι τυχερή σε αυτό. Εγώ σου είπα ότι μάλλον τον επόμενο μήνα θα έχουμε στο γραφείο του συνέντευξη τον κύριο Γαλινό, τον γραμματέα σας. Και πιθανόν και το φίλο μου τον Γιώργο τον Αναγνωστάκο. Δεν λέω κάτι άλλο, κλείνω. Χαίρομαι. Καλό βράδυ, ευχαριστώ που ήρθες. Κουράγιο στον αγώνα σας και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λάσπη και την άλλη εβδομάδα ένας ακόμα πάντοτε πολιτικός καλεσμένος από τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη.